Ανοιχτή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Το μέτωπο των γαλάζιων διευρύνεται και οι επιθέσεις που δέχεται πλέον ο κύριος Στουρνάρας διαδέχονται η μία την άλλη. Μετά τους κυρίους Μιχελάκη και Σπηλιωτόπουλο, που με δημόσιες τοποθετήσεις τους άφησαν εχμές εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, τη σκητάλη πήραν οι κύριοι Βορύδης και Μητσοτάκης. Η γαλάζια γκρίνια συνεχίστηκε στο εντευκτήριο της Βουλής με την παρουσία 10 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Βλέποντας την ολομέτωπη επίθεση που γίνεται εναντίον του, ο Γιάννης Στουρνάρας επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες το βράδυ με τον Πρωθυπουργό και αποφασίστηκε να παρέμβει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με στόχο να καθησυχάσει την κοινή γνώμη για όλα τα σενάρια που βλέπουν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, αλλά και να αποκλιμακώσει την ένταση που επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας πω ότι με μεγάλη κατάπληξη ακούω τις τοποθετήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτά που λέτε στο δελτίο σας, διότι ουδής νέος φόρος σχεδιάζεται να επιβληθεί στα ακίνητα. Βγάλαμε μια ανακοίνωση εχθές που φαίνεται ότι την έχουν αγνοήσει όλοι. Κύριε Στουρνάρα, δεν θα φορολογήσετε τα αγροτεμάχια? Όχι, αυτό που κάνουμε τώρα, κάνουμε διάλογο με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση για να δούμε πώς θα μοιραστεί με το δικαιότερο τρόπο ο φόρος στα ακίνητα. Και προσέξτε, δεν σκοπεύουμε φορολογείται να τα βάλουμε ακίνητα νέους φόρους. Ναι. Ό,τι έσοδα παίρναμε, τόσα σκοπεύουμε να παίρνουμε. Ούτε ένα ευρώ περισσότερο. Αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν είδαν ποτέ με καλό μάτι την τοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι του Υπουργείου Οικονομικών. Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τεχνοκράτη, ο οποίος δεν προέρχεται από το γαλάζιο στρατόπεδο, ήταν αρκετό για να τον αμφισβητήσουν από την πρώτη στιγμή. Η συνεργασία του με τον κύριο Σιμίτη την περίοδο της ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα για τον οποίο μέλη της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας τον κατηγορούν πλέον ανοιχτά. Η εξίσωση του φόρου πετρελαίου και τα σενάρια για τον ενιαίο φόρο ακινήτων ήταν τα δύο θέματα τα οποία έφεραν στο προσκήνιο την αμφισβήτηση για την οικονομική πολιτική που ακολουθεί από μια σημαντική ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης και Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Δεν γίνεται να περιμένουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση να τη φέρουν οι φόροι στα ακίνητα. Είναι λάθος πολιτική και δεν θα φέρει έσοδα, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει νωρίτερα για το έτος δίμευσης της ακίνητης περιουσίας, περιγράφοντας έτσι το 2013. Θεωρώ ότι αυτό είναι κακή πολιτική, θεωρώ ότι είναι λάθος πολιτική, θεωρώ ότι είναι άδικη πολιτική και θεωρώ ότι είναι πολιτική που δεν θα αποφέρει τελικά και έσοδα. Υπάρχει ένας κίνδυνος και στην άρχη του 2013 να μείνει στην ιστορία ως ένα έτος το οποίο οι πολίτες θα το αντιλαμβάνονται ως έτος δίμευσης της ακίνητης περιουσίας. Ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα η χορήγηση από τον ΑΕΔ των ειδικών επιταγών για κατάρτιση και πιστοποίηση 36.636 ανέργων σε βασικές δεξιότητες, χρήση τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας μέσω των πιστοποιημένων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέλος σε μια σειρά παθογενειών που ταλανίζουν την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, επιχειρεί να θέσει το Υπουργείο Παιδείας με την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά. Παθογένειες όπως η πανσπερμία και ο κατακαιρματισμός γνωστικών αντικειμένων, κατά βάση στα ΤΕΗ, τα ανεξάρτητα απομονωμένα τμήματα πανεπιστημίων και τεχνολογικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε διάφορες πόλεις και κομοπόλεις χωρίς να εντάσσονται σε σχολές, χωρίς διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με ελάχιστους φοιτητές και ακόμη λιγότερους αποφύτους, τμήματα με αποφύτους με πτυχία που έχουν τίτλο εξειδικευμένης κατεύθυνσης μεταπτυχιακού προγράμματος, συχνά χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και με πολύ μικρές επαγγελματικές προοπτικές. Τα τελευταία 25 χρόνια αναπτύχθηκε ένας ακαδημαϊκός χάρτης στη χώρα, ο οποίος πολλές φορές δεν λογοδοτούσε ούτε σε επιστημονικά κριτήρια, ούτε σε επιστημονικές αναγκαιότητες, αλλά και ούτε σε αναπτυξιακά κριτήρια. Δεν λογοδοτούσε στον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας. Έγινε για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Τα υφιστάμενα 40 ανώτατα ιδρύματα, 24 πανεπιστήμια και 16 ΤΕΗ, από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα μειωθούν στα 32, 21 πανεπιστήμια και 12 ΤΕΗ, ενώ θα δημιουργηθούν και δύο ακόμη υπερδρομές στην Αττική. Το Ομόσπονδο Πανεπιστήμιο Αδαμάντιος Κοραής, στη δομή του οποίου θα ενταχθούν τα πανεπιστήμια Πειραιώς, Πάντιο, Γεωπονικό, Οικονομικό, ΑΣΟΕ και Χαροκόπιο. Επίσης το Αττικό ΤΕΗ με τη σύμπραξη των ΤΕΗ Αθήνας και Πειραιάς και της ΑΣΠΕΤΕ. Πλέον από εδώ και στο εξής, στο μηχανογραφικό δελτίο θα υπάρχουν 386 τμήματα από 480 που ήταν πέρσι και 533 που είχαν συνολικά ιδρυθεί. Στον αριθμό αυτό δεν υπολογίζονται στρατιωτικές σχολές και εκκλησιαστικές ακαδημίες που δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές. Πρέπει να δουν ένα μηχανογραφικό σύστημα με πιο εξορθολογισμένα αντικείμενα και να γνωρίζουν ότι θα αποκτήσουν ένα πτυχίο το οποίο δεν θα είναι η είσοδος στην ανεργία.
Την εντολή να βγάλουν μέχρι και τις πινακίδες των οχημάτων, καθώς και να γίνουν προσαγωγές αγροτών αν τυχόν κλείσει ο δρόμος, φαίνεται πως έχουν αστυνομικοί. Μιλώντας στο Πάντρα Στάιμ εκ μέρους των αγροτών, ο Σάκης Μαυρογιάννης τόνισε πως μόλις φτάσαμε ήταν ήδη παρατεταγμένα τα μάτια οι δυνάμεις της αστυνομίας και όταν δύο από τα τρακτέρ στάθμευσαν στην άκρη του δρόμου, έκοψαν κλήσεις 300 ευρώ. Και προσέθεσε: μετά από διαπραγματεύσεις, ήρθαμε σε μία καταρχήν συμφωνία και έτσι σταμάτησε και η ένταση που είχε δημιουργηθεί. Όσον αφορά στην έντονη παρουσία της ελληνικής αστυνομίας εδώ και όλα αυτά που φέρεται να έχει λάβει εντολή να κάνει, εμείς το μόνο που λέμε είναι πως λυπούμαστε που αντί η κυβέρνηση να έρθει σε διάλογο, προσφεύγει σε τέτοιες λύσεις και δίνει αυτές τις εντολές. Υπήρξαν λάθος εκτιμήσεις εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στις προβλέψεις του για την Ελλάδα, χωρίς να υπολογίσει σωστά τις δραματικές επιπτώσεις στην ύφεση, παραδέχτηκε για μία ακόμη φορά ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τζέρι Ράις. Μετά τις ανάλογες ομολογίες της επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, και του κορυφαίου οικονομολόγου, Ολιβιέρ Μπλανσάρ, ο εκπρόσωπος τύπου έδωσε εξηγήσεις για αυτή τη λανθασμένη συνταγή. Going way back to 2010, you know, if we can cast our mind back. Everyone, I think it's fair to say everyone was a bit too optimistic on forecasting Greece's recovery. Why? I think, as was explained, including in last week's interviews, there were a number of reasons. These included, I think, the depth and the protracted nature of the European crisis itself. And the political crisis in Greece, both of which severely affected economic confidence and delayed the implementation of reforms.